Χιλιάδες μητέρες συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Δημοτικό Κήπο Χανίων σε μια εκδήλωση γιορτή για το μητρικό θυλασμό, μεταφέροντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό και αναγκαίο από το να θυλάζει μια μητέρα το παιδί της όποτε αυτό το χρειάζεται. Σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε γιατί η βοήθεια από μητέρα προς μητέρα αποδίδει. Γιορτάζουμε γιατί ο θυλασμός δεν είναι ταμπού, είναι παντού. Πράγματι, ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια εμείς εδώ στα Χανιά. Είχαμε οργανώσει τότε τον πρώτο πανελλαδικό ταυτόχρονο θυλασμό. Είχαμε μόλις 25-30, νομίζω κάπου εκεί, θυλάζουσες μητέρες. Φέτος έχουμε περάσει τις 100. Και δεν μας ευνόησε και ο καιρός. Πέρσι δηλαδή που είχαμε πολύ καλύτερο καιρό, μπορούσαμε και είχαμε και περισσότερα άτομα. Η γιορτή αυτή πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά παράλληλα σε περισσότερες από 50 πόλεις της Ελλάδας με σκοπό την απενοχοποίηση του δημόσιου θυλασμού και την εξοικείωση της κοινωνίας μας με την εικόνα της θυλάζουσας μητέρας. Εδώ τα Χανιά έχουν αγκαλιάσει το μητρικό θυλασμό και φαίνεται όχι μόνο από τη σημερινή εκδήλωση αλλά και από τα μέλη της ομάδας τα οποία αυξάνονται συνεχώς. Αλλά και από τις μητέρες οι οποίες γνωρίζουμε που δεν είναι μέλη, που προσπαθούν και επιθυμούν και βάζουν στόχο να θυλάσουν τα παιδιά τους. Είναι δικαίωμα αυτό. Είναι δικαίωμα του παιδιού και εμείς θεωρούμε ότι είναι και υποχρέωση της μητέρας να προσφέρει αυτό το δικαίωμα στο παιδί της. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Πανελλαδικό Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θυλασμού και Μητρότητας με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Στο δίκτυο αυτό απαρτίζεται από 45 πόλεις ανά την Ελλάδα, οι οποίες διαχειρίζονται από μητέρες που βοηθούν άλλες μητέρες, υποστηρίζουν τον θυλασμό, μοιράζονται τις αγωνίες, τις ανησυχίες τους και τις εμπειρίες τους. Να σημειωθεί πως από το 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Θυλασμού, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF από 1 έως 7 Αυγούστου. Στην Ελλάδα η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται από 1 έως 7 Νοεμβρίου και φέτος έχει θέμα Μητρικός Θυλασμός, νίκη για τη ζωή.